Εταιρείας, η δική μου πεποίθηση χρειάζεται να πω ότι ζούμε πολύ δύσκολες ώρες. Δεν χρειάζεται. Χρειάζεται να πω ότι διαχειριζόμαστε μια μεγάλη κρίση και μεγάλη επίθεση, όχι βοήθεια από αυτούς που έπρεπε να μας στηρίξουν. Νομίζω δεν χρειάζεται. Η δική μου πεποίθηση είναι ότι η δημιουργία αυτής της εταιρείας και άμεσα και με τον πατριωτισμό των Κυπρίων από ιδίους σπόρους και με τον πατριωτισμό των Κυπρίων με πελάτες τους, φίλους τους που θα βρουν, αλλά και με ξένους που αυτοβούλως θα έρθουν στην Κύπρο να επενδύσουν σε αυτήν την εταιρεία, θα βρούμε ιδίους σπόρους, όχι 5,8, πολύ περισσότερους. Άρα... Και εκεί θα κρυθούν και οι της Ευρωζώνης και η Τρόικα, αν πράγματι ήρθαν εδώ για να μας βρουν λύση ή για να διαλύσουν την οικονομία. Άρα με αυτά που μας λέτε... Το κούρεμα είναι στο πλάι μόνο αν δεν υπάρξει... Δεν είναι ούτε στο πλάι, ούτε έχω πει να κουρευτεί ο Χρήστος. Άρα... Δεν είναι στο κούρεμα, ούτε στα κουρία της Κύπρου με αυτήν την πρόταση. Κύριε Σιλούρη, σε φεύγουμε. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι, όχι άμεσα αύριο το πρωί, αλλά πολύ σύντομα θα μαζευτούν πολύ περισσότερο από τα 5,8. Κύριε Σιλούρη, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που πιέζει πάρα πολύ τις τράπεζες για την ερχόμενη Δευτέρα. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Θα το δούμε και αυτό. Θα υπάρχει όμως σχέδιο για τις τράπεζες στη Βουλή? Όχι, δεν θέλω. Λοιπόν, ξεκινούμε από τη λογική της Τρόικας και της λύσης μέσω των Βρυξελών. Τα θέλετε όλα σήμερα. Έχει βρεθεί και η φόρμουλα διασύνδεσης με την προοπτική του φυσικού αερίου, κύριε Σιλούρη, για να είναι και ελκυστικά αυτά που θα εκδοθούν? Θα υπάρχει διασύνδεση με πολλά πράγματα πιο ρεαλιστικά ακόμα και από το φυσικό. Έγινε μια πρώτη κρούση προς την Τρόικα, αν αυτό το πράγμα θεωρείται και τεχνοκρατικά αποδεκτό. Θα υπάρξει διαβούλευση με την Τρόικα, κύριε Σιλούρη? Καληνύχτα σας.